Κύριε Αναστασιάδη, επικεντρωθήκατε πάρα πολύ, ας πούμε, έτσι στην συνεννόηση, στην κοινή πορεία που πρέπει να υπάρξει πολιτεία και βιομηχανία κρουαζιέρας προς την ανάπτυξή της. Γιατί η Ελλάδα και η ελληνική κρουαζιέρα έχει τεράστια προοπτική. Μιλήστε μας λίγο ακριβώς πώς μπορεί να γίνει αυτό επιτέλους και σε ποιο βαθμό γίνεται. Κοιτάξτε, σίγουρα υπάρχει μεγάλη προοπτική, πάντοτε το ξέραμε, αλλά ποτέ δεν καθίσανε και η πολιτεία και οι εταιρείες κρουαζιέρας να καθίσουν και να συντάξουν πρώτα και κυριότερο το λεγόμενο στρατηγικό πλάνο. Πρέπει να έχουμε όλοι την ίδια ιδέα πώς θα προχωρήσουμε. Και αυτό θα πρέπει να είναι βάση πολύ απλά να καθίσουν να πούμε τα αυτονόητα. Πόσα λιμάνια έχουμε ανάγκη να αναπτυχθούν για να μπορέσουν να παίρνουν μεγάλα πλοία. Γιατί τα μεγάλα πλοία είναι γεγονός. 5 είναι αυτά, 6 είναι αυτά, μάλιστα. Ποια είναι αυτά, αυτά και αυτά και αυτά είναι. Πώς θα τα αναπτύξουμε. Εκεί θα χρειαστεί η πολιτεία να εκμεταλλευτεί την θέληση των εταιριών κρουαζιέρας να επενδύσουν απευθείας χωρίς να γίνει ιδιωτικοποίηση. Δηλαδή το θέμα ιδιωτικοποίησης δεν είναι κάτι το οποίο οι εταιρείες κρουαζιέρας ζητούν. Αυτό που ζητούμε είναι να έχουμε τις υποδομές και είμαστε διατεθειμένοι να επενδύσουμε, να βοηθήσουμε τον ρυθμό αυτής της ανάπτυξης των υποδομών. Όταν θα γίνει αυτό το πράγμα, θα μπορέσει η κρουαζιέρα πραγματικά να αναπτυχθεί σε ραγδαίους ρυθμούς. Μάλιστα. Αυτό είναι το κυριότερο. Βεβαίως αναφερθήκατε και σε ένα πενταετές πλάνο που υπάρχει από την εταιρεία σας και το οποίο βλέπουμε να έχουμε πολύ σημαντικά αποτελέσματα. Πρώτον, βλέπουμε ότι όταν υπάρχει ένας σαφέστατος στόχος και τηρείται, υπάρχει το αποτέλεσμα. Μιλήστε μας λίγο για αυτό το πενταετές πλάνο και γενικότερα πώς εξελίσσεται. Το πενταετές πλάνο που βάλαμε και το οποίο εκτελείται είναι ότι ουσιαστικά θέλαμε να διπλασιάσουμε τον αριθμό των επιβατών που έρχονται στις ελέσεις και που κάνουν home boarding. Δηλαδή να ξεπεράσουμε τους 250.000 επιβάτες ετησίως. Πρώτον αυτό. Και δεύτερον, ότι οι 250.000 θέλαμε να είναι από πολλές χώρες και όχι εξαρτημένες από την Βόρεια Αμερική. Δηλαδή κυρίως από την Ευρώπη, αλλά επίσης και σε νέες αγορές όπως είναι η Νότια Αμερική και η Ασία. Για την ώρα, αυτή τη στιγμή είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι ότι βλέπουμε ότι ανταποκρίνονται οι αγορές στο ελληνικό προϊόν, στην ελληνική κρουαζιέρα, γιατί όπως ξέρετε η Celestial δεν κάνει κρουαζιέρα στην Ελλάδα. Δίνει μια ελληνική εμπειρία στον επισκέπτη, το οποίο είναι εντελώς διαφορετικό από τις άλλες κρουαζιέρες, τις εταιρείες κρουαζιέρας. Και αυτό είναι που έχει απήχηση, ότι θέλω να έρθω να επισκεφτώ την Ελλάδα, θέλω να ζήσω την κουλτούρα, θέλω να γευστώ τα ινογαστρονομικά της Ελλάδος και να ζήσω και τον τρόπο καλοπέρασης, να δω τα μουσεία, να δω τις όμορφες παραλίες κτλ. Αυτό είναι που έχουμε κάνει και αυτό είναι που ανταποκρίνεται. Οπότε είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Πιστεύουμε επίσης ότι ένα μεγάλο κομμάτι της στρατηγικής μας είναι να απεγκλωβιστούμε από την εξάρτηση 2-3 προορισμών. Η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Μύκονος, η Σαντορίνη και ο Πειραιάς. Έχουμε 140 νησιά και τουλάχιστον από αυτά τα 140 νησιά εμείς έχουμε βάλει στόχο τουλάχιστον 25-30 νέους προορισμούς να ενταχθούν μέσα στο χάρτη της παγκόσμιας κρουαζιέρας.